Με αισιοδοξία αλλά και ανησυχία υποδέχθηκαν οι πολίτες την κατάργηση της μάσκας και στους εσωτερικούς χώρους. Μετά από 2 χρόνια υποχρεωτικής χρήσης, η νέα αυτή συνθήκη σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην εξέλιξη της πανδημίας, λιγότερο επικίνδυνη και με περισσότερες δόσεις ελευθερίας. Πιο ανθρώπινα. Τώρα το τι θα γίνει, άγνωστο. Ακούξεις το κάτι άλλο. Αισθανόμαστε άνθρωποι. Τέλος, ελευθερία. Έτσι πρέπει να είναι ο κόσμος. Μάσκες να φοράνε στη Βουλή. Οι Θεσσαλονικείς πέταξαν τις μάσκες τους και θα τις χρησιμοποιούν πλέον μόνο όπου θα υπάρχει συνωστισμός. Πιστεύω έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Όλα πάνω το καλό στο καλύτερο και είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο είχε επηρεάσει για καιρό τις ζωές μας και πλέον βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό δρόμο. Καλύτερα, τώρα θα παίρνουμε περισσότερο αέρα γιατί ήρθε και το καλοκαίρι. Οπότε δεν θα ζεσθενόμαστε τόσο. Συμφωνώ, εντάξει, με τη ζέστη δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί τόσο έντονα. Είναι καλό που έγινε αυτό. Ήταν καιρός βασικά. Ο κόσμος εξέφρασε την αγανάκτησή του, καθώς όπως λένε οι πολίτες, η κατάσταση που βιώσαμε όλη τα τελευταία χρόνια της πανδημίας άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά μας. Έπρεπε να έχει βγει εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω πως το πράγμα έχει παρατραβήξει. Σίγουρα όμως το Σεπτέμβριο δεν μας ξαναβάλουν. Αυτή είναι η απορία μου. Να προσέχουμε μόνοι μας. Ευθύνη ατομική μας είναι. Καλό το μέτρο. Πολύ καλό το μέτρο. Περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Παίρνει το πρόσωπο γιατί ο Χριστός μας έπλασε με το πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα τονίζει ότι η μάσκα θα παραμείνει ως μια ασπίδα προστασίας από τον κορονοϊό μέσα σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας, σε όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς.